Καλημέρα και από μένα. Θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω κάποια άρθρα, λέμε οι πιο σημαντικές. Αυτό που θέλουμε να παρουσιάσουμε είναι δημοσιεύσεις που αλλάζουν κάτι στην πρακτική μας, φέρνουν κάτι καινούριο ή μάλλον ακυρώνουν κάτι που κάναμε μέχρι σήμερα. Έτσι, θα ξεκινήσω με αυτή τη συστηματική ανασκόπηση από το Γιάννη το Σοκολάκη, η οποία είναι η μόνη συστηματική ανασκόπηση που αφορά τα ακουστικά κύματα, αλλά τη βασική έρευνα πάνω στα ακουστικά κύματα. Έτσι, αυτό που έκανε αυτό το άρθρο, προσπάθησε να μαζέψει όλα τα άρθρα τα οποία αναφερόντουσαν στην χρήση των ακουστικών κυμάτων, αλλά με βασική έρευνα, να καταγράψει τους περιορισμούς του και να κάνει και κάποιες προτάσεις για το μέλλον. Εδώ βλέπουμε τα άρθρα που μαζεύτηκαν. Στο τέλος έχουμε αρκετά άρθρα, όπως βλέπετε. Συνοπτικά, αυτό το σχήμα τα λέει όλα. Δηλαδή, μας λέει πώς επιδρούν τα ακουστικά κύματα πάνω στο συστητικό ιστό. Βλέπουμε ότι έχουμε τέσσερα σχεδόν επίπεδα. Δρούν πάνω στο αγγείο, στο ενδοθήλιο, δημιουργούν αγγειογένεση, δρούν πάνω στο συστητικό ιστό. Έχουμε αυτό που λέμε το remodeling στο συστητικό ιστό. Μειώνουν τη φλεγμονή, μειώνουν το οξυδωτικό στρες και δρούν και σε ένα επίπεδο νευρών. Άρα βλέπουμε ότι αυτοί είναι πιθανοί μηχανισμοί. Βλέπουμε ότι τα ακουστικά κύματα φαίνεται να έχουν μια δράση πολυεπίπεδη. Γιατί, πώς εξηγείται αυτό, παίζει για να γίνει αντιληπτό. Αυτό που κάνουν στην ουσία τα ακουστικά κύματα. Να αναλύσω όλο το μηχανισμό. Όχι, αυτό που λέμε, τι λέμε. Το ενεργοποιούμε Αυτό που κάνουν τα ακουστικά κύματα. Είναι αντιληπτό. Δηλαδή, είναι κάτι. Αυτό που μου λες εδώ πέρα και μου δείχνεις, λες κάθε τώρα. Δηλαδή, 10 τρόπους πασανός, δηλαδή κάθε φάρμακο, λέμε οι αλφα-μπλόκες, πάνε στους αλφα-μπλόκες. Εδώ πέρα μου λες 4-5 πράγματα. Τι είναι, μαγικό χάπι είναι? Όχι, προφανώς δεν είναι μαγικό χάπι. Αυτό που το κάνει διαφορετικό είναι ότι δεν είναι κάτι που πάει να εξωτερικά όπως ένα χημικό. Είναι κάτι που πάει να ενεργοποιήσει τον ίδιο τον οργανισμό, τη φύση, και αυτό που κάνει είναι να αυξάνει την αιμάτωση και να μειώνει τη φλεγμονή. Δηλαδή, ό,τι φαίνεται ότι επιδρά στη δική λειτουργία, προσπαθεί να ενεργοποιήσει τον ίδιο τον οργανισμό να καταπολεμήσει το πρόβλημα της στήσης. Να το πω λίγο πιο απλά, κύριε Καλυμπενάκη, με επιτρέπετε λίγο να τον κατηγορήσω, γιατί το έχω πει, το λέω κάθε μέρα. Και πέστε, κύριε Καλυμπενάκη, δεν το λέω, αν δεν το έχει ακούσει ο κ. Μικονιάς 300 φορές. Να καταλάβουμε λίγο τα ακουστικά μια και καλή. Είναι ένα μεγάλο καλό έχουν και ένα μεγάλο κακό. Γιατί επηγάζω από το ίδιο. Τα ακουστικά δεν είναι επεμβατικοί. Δεν δίνουμε μία ουσία που να πάνε κάτι να μπλοκάρουν, κάτι να κάνουν. Γι' αυτό είναι και πάρα πολύ ασφαλή. Κάντε 500 ακουστικά, 1000 ακουστικά, συνεδρίες είναι ασφαλέστατα. Γιατί ενεργοποιούν φυσιολογικούς μηχανισμούς. Δηλαδή ξυπνούν τον οργανισμό και λέει προστατεύσου. Ξανακάνε κύτταρα, πολέμησε τη φλεγμονή που υπάρχει ή οτιδήποτε. Αυτό είναι και το limitation, ότι μην περιμένετε όπως ένα φάρμακο που θα δώσω ένα αντιβιωτικό τεράστιες δόσεις και σκοτώσω ό,τι μικρόβιο υπάρχει. Γιατί δεν δίνεις τίποτα μέσα. Άρα είναι αυτό το ότι ενεργοποιείς φυσιολογικούς μηχανισμούς του ανθρώπου, πρώτον τα κάνει τρομακτικά ασφαλές και δεύτερον περιορίζει. Και περιορίζει γιατί? Στην ηλικία. Άλλα είναι τα. Ενεργοποιεί τα βλαστοκύτταρα. Άλλα είναι τα βλαστοκύτταρα ενός 60, άλλα ενός 30. Και άλλα ενός 80. Προφανώς. Έτσι. Ενεργοποιούνται όλες αυτές οι διαδικασίες που στο ζαχαροδιαβητικό που έχει ινώδες πέος, προφανώς δεν υπάρχουν κύτταρα να δράσει εκεί. Αυτή είναι η λογική για να καταλάβουμε, και αυτό πραγματικά το έχει περιγράψει, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, γιατί όλοι μας την κάναμε. Πραγματικά όταν πήγε στο Τζουλιάνο, όλη αυτή η δουλειά που είχαν κάνει τα παιδιά. Μου έστειλε ένα email και μου λέει: Δημήτρη, έχουν κάνει μια φανταστική δουλειά. Πόσους μήνες δουλεύουν πάνω σε αυτό? Γιατί του το δώσαμε, είναι ο καλύτερος ερευνητής που έχουμε στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, ο Φρανσουά Τζουλιάνο. Έχει δημοσιεύσει πάνω στα ακουστικά και σε οτιδήποτε έχει σχέση με βασική έρευνα από κύστη μέχρι πέος. Οπότε θέλαμε και τη συμμετοχή του για να και μας ξεκαθάρισε, αλλά λίγα πράγματα, γιατί η δουλειά ήταν πραγματικά εξαιρετική που είχαν τα παιδιά και ο Γιάννης Σοκολάκης. Όπως όλες οι μελέτες έχουν περιορισμούς, επειδή είναι μια ανασκόπηση, οι περιορισμοί της μελέτης είναι οι περιορισμοί που είχαν οι μελέτες που συμπεριέλαβε μέσα η ανασκόπηση. Έτσι είναι το κλασικό πρόβλημα που έχουμε με τα ακουστικά κύματα, ότι δεν είχαμε μια ομοιογένεια όσον αφορά τα μηχανήματα, τις ενέργειες, τα πρωτόκολλα. Φαίνεται όμως σαν αποτέλεσμα ότι έχει μια θετική επίδραση στα ζωικά μοντέλα. Οι μηχανισμοί είναι αυτοί που περιγράψαμε. Η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα είναι δεδομένη και ίσως να αναπτυχθούν και νέα μοντέλα που να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τον ανθρώπινο αισθητικό ιστό. Τώρα, μια και ο καθηγητής μίλησε για ασφάλεια, είναι δεδομένο ότι τα ακουστικά πλέον μετά από 10 χρόνια χρήσης είναι ασφαλή.
Πολλές φορές όμως πρέπει αυτό να το αποδεικνύουμε και με μελέτες. Έτσι προσπαθήσαμε, ένα άρθρο από τη δικιά μας ομάδα, προσπαθήσαμε να απαντήσουμε σε ένα κλινικό ερώτημα. Και ένα κλινικό ερώτημα που είναι σημαντικό. Μπορούμε με ασφάλεια να εφαρμόζουμε τα ακουστικά κύματα σε ασθενείς που είναι υπό αντιπυκτική αντιμοπατελική θεραπεία? Και είναι σημαντικό αυτό το ερώτημα γιατί, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι μεγάλο το ποσοστό των ασθενών λόγω αγκιακίστικης λειτουργίας που είναι πολύ πιθανόν να λαμβάνουν κάποια τέτοια αγωγή. Τι κάναμε? Στην ουσία είναι μια μελέτη που εξάγει αποτελέσματα, είναι μια pool data ανάλυση όπως λέγεται, από δύο τυχιοποιημένες μελέτες που είχαν εφαρμοστεί στο κέντρο μας. Προσπαθήσαμε να μαζέψουμε τα περιστατικά τα οποία λάμβαναν τέτοιου είδους αγωγή, ήταν 35 άτομα και αξιολογήσαμε άμα υπήρχε ένα αιμορραγικό συμβάν. Πώς το κάναμε αυτό? Μέσω ιστορικού, μέσω κλινικής εξέτασης. Και για να μπορέσουμε να μην αποφύγουμε κάποιο σχόλιο, το οποίο θα ήταν λογικό, ότι μπορεί να υπάρχει μια αιμορραγία σε επίπεδο το οποίο δεν μπορεί να το δει κλινικά, κάποιο αιμάτωμα, κάναμε γι' αυτό το λόγο και υπέρηχο πριν την επέμβαση, παρέμβαση και τρεις μήνες μετά, έναν υπέρηχο του ΠΕΟΥΣ. Ποια είναι τα αποτελέσματα? Απλά. Δεν είχαμε κανένα αιμορραγικό συμβάν. Εδώ μπορείτε να δείτε το είδος των αντιμοπατελιακών που παίρνανε. Κάνανε θεραπείες μέχρι και 18 συνεδρίες οι ασθενείς και με ενέργεια μέχρι 0,1 μιλιτζάουλ και έως 3 φορές την εβδομάδα. Προφανώς υπάρχουν περιορισμοί γιατί ήταν μια pool data ανάλυση από μελέτες οι οποίες δεν είχαν σαν πρωτεύον καταληκτικό σημείο την ασφάλεια. Ένα σημαντικό που καλό είναι να το έχουμε έτσι σαν και το δουλεύουμε τώρα είναι ότι δεν υπήρχαν ασθενείς οι οποίοι να παίρνουν τη μέγιστη ενέργεια στη μέγιστη συχνότητα. Η πρακτική έχει δείξει ότι ακόμα και σε αυτούς τους ασθενείς είναι απόλυτα ασφαλής η μέθοδος. Πάμε στο τρίτο άρθρο. Είναι έτσι λίγο ένα προβοκατόρικο άρθρο, επειδή πολύ συχνά με τον κύριο Καλυβιανάκη μιλάμε για τον υπέρηχο και επειδή ασχολείται με τον υπέρηχο και συζητάμε άμα τελικά χρειάζεται ο υπέρηχος, δεν χρειάζεται ο υπέρηχος ΠΕΟΥΣ Αγγείων. Εδώ τι έγινε σε αυτή τη μελέτη? Προσπαθήσανε να συγκρίνουν τον υπέρηχο Αγγείων ΠΕΟΥΣ με το Erectile Hardness Score, δηλαδή την αξιολόγηση μετά από ένεση της σκληρότητας της στήσης, όσον αφορά την προγνωστική ικανότητα που θα έχουν οι ασθενείς αφού λάβουν αγωγή με PDE5. Με σιλδεναφύλλη στην συγκεκριμένη περίπτωση. Τι κάναν? Πολύ απλά, πήραν 77 ασθενείς, ενώ ήταν να τους κάνουν τον έλεγχο, τον κλασικό έλεγχο με τον υπέρηχο Αγγείων ΠΕΟΥΣ, τους κάναν την ένεση αλπροσταδήλης και παράλληλα καταγράφανε το Erectile Hardness Score. Είναι από το 1 μέχρι το 4, για όσους δεν το γνωρίζουμε. 3 και πάνω θεωρείται φυσιολογικό, δηλαδή όταν υπάρχει μια στήση σκληρή, ικανή για διείσδυση. Αυτό είναι το 3. Οι ασθενείς μετά από αυτόν τον έλεγχο πήραν σιλδεναφύλλη για 3 μήνες και επανελέγχθηκαν με τα ερωτηματολόγια στήσης. Ποιο ήταν το καταληκτικό σημείο? Το area under the curve. Δηλαδή είναι ακριβώς αυτό που μας δείχνει την προγνωστική ικανότητα μιας μεθόδου. Τι μας έδειξε με απλά λόγια για να μην μπερδευόμαστε? Ότι το erectile hardness score, δηλαδή το να κάνεις μια ένεση και να αξιολογήσεις τη στήση από το 1 μέχρι το 4, είχε ίδια και κάποιες φορές μεγαλύτερη προγνωστική ικανότητα από τις παραμέτρους ενός υπερήχου. Αυτό φαίνεται και εδώ, ότι άμα κάποιος είχε normal υπέρηχο και normal hardness score, σίγουρα θα είχε βελτίωση και στις δύο περιπτώσεις. Τι γίνεται όμως? Άμα κάποιος είχε έναν υπέρηχο ο οποίος έδειχνε παθολογία των αγγείων με τις τιμές που έχουμε για τον υπέρηχο, 74% αυτών των ασθενών θα είχαν όμως improvement και σχεδόν οι μισοί θα είχαν στην πράξη θεραπευτεί από το πρόβλημα της λειτουργίας. Άρα φαίνεται ότι εδώ υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον υπέρηχο. Όπως βλέπετε, τα ποσοστά του Erectile Hardness Score είναι πολύ μικρότερα. Άρα θα χάσουν πολύ λιγότερους ασθενείς. Είναι η τέλεια μελέτη? Προφανώς δεν είναι η τέλεια μελέτη. Είχε μικρό δείγμα, ήταν σε ένα κέντρο, δεν έγινε χρήση όλου του ερωτηματολογίου, έγινε μόνο του για να αξιολογήσει τη στητική λειτουργία. Αλλά αυτό που καταλήγουν οι συνάδελφοι είναι ότι μπορεί αυτό το σκορ να αντικαταστήσει τη χρήση υπερήχων σε περιπτώσεις ιατρονομικές και ιατρικές και σε περιπτώσεις που το χρησιμοποιούμε για νομικούς λόγους. Συμφωνείτε, διαφωνείτε? Πόσοι από εσάς κάνουν υπέρηχο Αγγείων ΠΕΟΥΣ? 2 άτομα μόνο? 3? 4? Καλά. Άρα, νομίζω ότι ένας ορολόγος πρέπει να μάθει να το κάνει. Είναι πάρα πολύ βασική πλέον, ξέρετε. Δηλαδή, πώς μπορείς. Να μην γίνω κανένα, λέω, κακοήθης, γιατί πώς να μπορείτε να βάλετε ανδρολογία στην πόρτα σας όταν είσαστε ανδρολόγοι, αν δεν πρέπει να κάνετε ανατρύπες, αλλά είναι μια εξαίρεση η οποία μαθαίνετε. Μαθαίνετε και μπορείτε όλοι σας να πάτε και να εκπαιδευτείτε να τη μάθετε. Εγώ θα ήθελα να κάνω τώρα ένα πικρόχολο σχόλιο για έναν άνθρωπο εδώ πέρα μέσα. Ξέρεις ποια θα ήταν η τέλεια μελέτη που λες είναι η τέλεια μελέτη? Όχι. Ξέρεις τι θα ήθελα να κάνω εγώ? Να πάρω 100 ασθενείς
να τους δώσω συντεναφίλη, να δω ποιοι ανταποκρίνονται και ποιοι δεν ανταποκρίνονται, αλλά να τους έχω κάνει όλα τα τεστ που υπάρχουν. Κλινικό, ιστορικό, φυσική εξέταση, EHS, IIF, RIGI scan, σειραγκομετρία, σειραγκογραφία, τρίπλεξ, τα πάντα. Ό,τι υπάρχει, ό,τι έχει περιγραφεί ποτέ στην ιστορία, τα πάντα. Και να δω από όλες τις παραμέτρους που και από όλα τα ερωτηματολόγια, όλα τα διαγνωστικά που κάνουμε, ποια είναι αυτά που θα μου χωρίσουν αυτούς που ανταποκρίνονται στο φάρμακο από αυτούς που δεν ανταποκρίνονται στο φάρμακο. Και έτσι να ξεκαθαρίσω τι πρέπει πρώτο να κάνω και να χρησιμοποιώ στην προσέγγιση μου, γιατί αυτό έχει κλινική σημασία. Αυτή για μένα θα ήταν τέλεια μελέτη. Αλλά ποιος μπορεί να την κάνει αυτή τη μελέτη? Και δεν μιλάει, έτσι. Αυτή η κυρία έχει γίνει μελέτη, είναι η διατριβή του κυρίου Αποστολίδη, ο οποίος δεν μιλάει γιατί δεν την έχει δημοσιεύσει ποτέ. Καιρός, λοιπόν. Ξέρετε ποιο είναι το εντυπωσιακό από όλα αυτά που λέτε, ποιο ήταν το μεγαλύτερο κριτήριο από πλευράς που είναι απλό και να το χρησιμοποιείτε? Ποια ήταν το πρώτο, μάλιστα. Περνούσε για τις παραμέτρους της σειραγκομετρίας. Μετά ήταν η παράμετρη της σειραγκομετρίας. Η ερώτηση 15 του IIF. Για τη μεγαλύτερη προγνωστική σημασία αν θα ανταποκριθούν στα φάρμακα ή όχι. Εντυπωσιακό. Ποια είναι η 15 ερώτηση, ξέρει κανένας? Εδώ πέρα μέσα. Η ερώτηση 15 είναι πόσο αυτοπεποίθηση έχεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Και ξέρετε γιατί αυτή η ερώτηση μετά, οι σκέψεις μου είναι. Γιατί περιλαμβάνει και το ψυχογενές κομμάτι. Περιλαμβάνει και αυτό πόσο με έχει πάρει από κάτω. Αλλιώς δεν μπορώ να το εξηγήσω. Γιατί αυτή ήταν η καθοριστική ερώτηση. Πάντως, ειδικά για τον υπέρηχο, νομίζω ότι αν δεν ασχολούμαστε και πάρα πολύ, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί καμιά φορά στις διαγνώσεις. Δεν είναι μια απλή εξέταση. Και είναι όπως όλες οι λειτουργικές εξετάσεις, νομίζω, στην ουρολογία. Πρέπει κανείς να συνυπολογίσει όλα τα πράγματα, το ιστορικό του αρρώστου. Εάν δεν έχετε μεγάλη εμπειρία, αυτό που θα λέτε είναι ότι μόνο το θετικό θα κρίνεται. Θα λες ότι δεν έχεις πρόβλημα με τα αγγεία σου. Πολύ προσοχή όταν πάτε να πείτε ότι έχετε, για τη φλεβική διαφυγή ιδιαίτερα. Και σε έναν ασθενή που δεν έχει ιστορικό, πολυετές ιστορικό, ζαχαρό, διαβήτη και άλλων συμπαραμαρτούντων νοσημάτων, με μια φθήνουσα πορεία, είναι αδύνατον για μένα. Δεν υπάρχει παθοφυσιολογικός μηχανισμός για να κάνει φλεβική διαφυγή. Και συνέχεια, δυστυχώς, βλέπουμε διαγνώσεις από συναδέλφους, φλεβική διαφυγή. Σε έναν 20άρι τώρα, γιατί να πάθει ξαφνικά 20άρι? Γνώρισε προχθές την άλλη, να πήγε μπλόκαρε, ενώ με την προηγούμενη ήταν μια χαρά και του βγάζεται φλεβική διαφυγή. Δεν στέκεται λογικά. Και δεν χρειαζόταν να κάνετε τρίπλεξ σε αυτόν τον άνθρωπο. Ευχαριστώ. Η επόμενη μελέτη έρχεται από την Τουρκία. Αποφάσισα να τη βάλω αυτή τη μελέτη γιατί δίνει μια απάντηση σε ένα ερώτημα που όλο και πιο συχνά αντιμετωπίζουμε εμείς προσωπικά στο ανδρολογικό μας ιατρείο. Ασθενείς που έρχονται και δηλώνουν ότι έχουν πρόβλημα αισθητικής λειτουργίας, αλλά φαίνεται να έχουν και ένα πρόβλημα πρόωρης εξπερμάτισης. Υπάρχει πρακτική και στα ιατρεία του να συγχορηγούν κάποια ουσία όπως είναι το ινταποξετίνη και σιλδεναφίλη χωρίς κάποια αποτελέσματα από έρευνες. Γίνεται αυτό σε καθημερινή πράξη. Εδώ τι προσπάθησαν να κάνουν? Να κάνουν συγχορήγηση στο ίδιο χάπι. Δηλαδή να έχουν ένα χάπι το οποίο περιέχει ινταποξετίνη 30 μιλιγκράμμ και σιλδεναφίλη 50 μιλιγκράμμ σε ασθενείς που έχουν και τις δύο παθήσεις. Έτσι, έχουμε 74 ασθενείς. Κάναμε μια αρχική αξιολόγηση με ερωτηματολόγια που αφορούν την πρόωρη εξπερμάτιση και τη στήση. Μετρήσαν το χρόνο μέχρι την εξπερμάτιση. Χορηγήσανε το φάρμακο. Είχανε ως inclusion κριτήριο να έχουν τουλάχιστον 2 επαφές τη βδομάδα μέχρι 1 την ημέρα. Δεν μπορούσαν να παίρνουν πάνω από 1 την ημέρα, αλλά δεν μπορούσαν να παίρνουν και κάτω από 2 φορές την εβδομάδα. Το 30 και το 50 τι είναι? Είναι το σύνολο. Οι ουσίες είναι 30% η ινταποξετίνη και 50% 50 mg σιλδεναφίνη. 30 και 50. Οι χαμηλότερες δόσεις, δηλαδή το 30 να το πω πρίλιτζι και το 50 σιλδεναφίλη. Σε ένα χάπι όμως. Οι δόσεις δεν είναι χαμηλότερες, 25 είναι σιλδεναφίλη. Είναι οι δόσεις, όπως λέει το χαρτί, το φύλλο οδηγιών, για να αρχίσεις τη θεραπεία στα δύο φάρμακα. Αρχίζει από τα 30 και από τα. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν γνώρισα ότι κυκλοφορεί και εμπορικά αυτό το χάπι. Δηλαδή δεν είναι πειραματικό, ήταν εμπορικό αυτό το χάπι. Έτσι λοιπόν, μετά τη χορήγηση. Μόνο στην Τουρκία, έτσι. Μην το ψάξουν αύριο το πιο κόσμο εδώ. Η Τουρκία είναι κοντά. Τους αξιολογούσαν και μετά τη χορήγηση του χαπιού και ποια είναι τα αποτελέσματα. Βλέπετε, όσον αφορά το χρόνο μέχρι την εξπερμάτιση, υπήρχε μια αύξηση 3 φορές πριν και μετά. Υπήρχε αύξηση στα ερωτηματολόγια τόσο που αξιολογούν την πρόωρη εξπερμάτιση όσο και τη αισθητική λειτουργία.
Το σημαντικό είναι ότι 8 στους 10 δήλωσαν ότι ήταν ευχαριστημένοι από τη θεραπεία. Όσον αφορά τις ανεπιθύμητες ενέργειες, είχαμε 10 ασθενείς, κυρίως με κεφαλαλγία και κάποιο flashing, και μόνο 4 ασθενείς εγκατέλειψαν το φάρμακο λόγω παρενεργειών. Άρα, προφανώς και αυτή η μελέτη δεν είναι τέλεια, έχει ένα μικρό δείγμα. Σημαντικό που δεν το αναφέρουν οι συγγραφείς είναι ότι έχουν ένα 28% ατόμων τα οποία εγκατέλειψαν τη μελέτη, είτε δεν εμφανίστηκαν στο follow-up, είτε είχαν παρενέργειες, το οποίο είναι ένα υψηλό ποσοστό. Να θυμίσω ότι πάνω από 20%, όταν έχεις ένα drop-out σε μια μελέτη, γενικά αρχίζει να αμφισβητείται η ποιότητα της μελέτης όσον αφορά τα αποτελέσματα. Και από μόνο τους ο τύπος μελέτης που είναι σε ένα κέντρο, ένα arm, μια open label study, δείχνει ότι έχει κάποια limitations. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι φαίνεται ότι η συγχορήγηση σε ένα χάπι τόσο της νταποξετίνης όσο και της σιλδεναφύλης βελτιώνει και τις δύο παθήσεις. Υπάρχουν κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες, οι οποίες όμως φαίνεται να είναι πολύ καλά ανεκτές. Προφανώς, για να μπορούμε να έχουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα, πρέπει να γίνουν τυχιοποιημένες μελέτες με τα ίδια outcome. Πάντως, νομίζω ότι επειδή συχνά το βλέπουμε σε ασθενείς οι οποίοι θα προσέλθουν στη δική της λειτουργία και θα αναφέρουν ότι έχω και μια πρόωρη εξπερμάτιση, νομίζω πολύ εύκολα μπορεί να ξεκαθαρίσει κανείς από το ιστορικό αν αυτό είναι μια πρωτοπαθής πρόωρη ή είναι κάτι που είναι δευτεροπαθός μετά τη δική της λειτουργία. Εμείς συνήθως η πρακτική που κάνουμε, δεν ξέρω πόσο εύκολα θα βάζα σε έναν άνθρωπο απευθείας δύο ουσίες οι οποίες μπορεί να έχουν κοινές παρενέργειες. Και μπορούμε, αν είναι μια δευτεροπαθής πρόωρη, να του λύσουμε πρώτα το πρόβλημα τη δική της λειτουργία. Και μετά, ενώ δεν ξέρω πόσο είναι, μην πάρουμε κανένα μήνυμα ότι απευθείας μπορούμε σε έναν άνθρωπο να βάζουμε δύο ουσίες. Από την άλλη μεριά, είναι πολύ ελκυστικό lifestyle. Ναι, απλά ίσως θα μπορούσαμε και ένα μήνα μετά να του βάλουμε το δεύτερο φάρμακο και αν δούμε. Άλλο ότι... λέω. Άλλο α, για λέω. Το... Ναι, είναι ελκυστικό lifestyle. Άμα είναι να πάρεις κάτι για ένα έτσι, για lifestyle, αυτό θα πάρεις. Κακά τα ψέματα. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Νομίζω στην αρχή της κυκλοφορίας από ξετίνης, λέγαμε να μην συγχορηγείται με PD5 inhibitor. Αυτό έχει λυθεί? Όχι, δεν λέγαμε να μην. Προσοχή πώς διαβάζετε όλες τις οδηγίες. Λοιπόν, ή τις κατευθυντήριες οδηγίες. Όπως όλες οι οδηγίες των φαρμάκων, οτιδήποτε δεν ξέρουμε, δεν έχει γίνει μελέτη συγχορήγησης. Άρα, πώς μεταφράζεται στο χαρτί οδηγιών, απαγορεύεται η συγχορήγηση. Έτσι πάει. Όχι γιατί και εμείς το μεταφράζουμε, βλάπτικη είναι επικίνδυνο. Όχι, δεν έχει μελετηθεί, απαγορεύεται. Στα guidelines δεν έχει γίνει αυτή η μελέτη. Άρα δεν πρέπει να συγχορηγείται. Γιατί δεν έχει γίνει, όχι δεν πρέπει γιατί έχει πρόβλημα, προσοχή. Τα guidelines για να πούνε το πρέπει, πρέπει να έχει τεκμηριωθεί σε μεγάλες μελέτες, placebo control κτλ. Έτσι, αυτή είναι η διαφορά. Ναι, ναι. Συνάδελφε. Για την τανταλαφύλη που έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Μια εναλλακτική θα ήταν να πάρει την προηγούμενη τανταλαφύλη και την επόμενη πρίλιτζη. Έτσι θα διατηρούσε τη δράση της. Ναι, γι' αυτό είπα στην αρχή ότι και από ό,τι ακούω και από συναδέλφους είναι κάτι που συνηθίζεται στην καθημερινή πράξη να δίνουν, να συγχωρηγούν αυτά τα φάρμακα και ίσως τα δαλαφύλη με την ταποξετίνη. Αλλά προφανώς αυτοί ξεκινήσανε με αυτά τα φάρμακα, μπορεί να. Ναι, αλλά το θέμα είναι πιο ότι είναι πιο δύσκολο στη χρήση. Αυτή είναι έξυπνη ιδέα. Και εγώ μάλιστα δεν το έκανα με τη σιλδενάφυλη, θα το έκανα με το σπέτρα που είναι το πιο γρήγορο. Γιατί και η ταποξετίνη κρατάει λίγο. Έτσι, σου κρατάει το εξαράκι σου. Έτσι, τετράωρο, εξάωρο. Οπότε είναι το χάπι της τελευταίας στιγμής πραγματικά και για τα δύο. Και επειδή συνήθως οι ασθενείς παίρνουν και πολλά φάρμακα, είναι πολύ δύσκολο να βάλεις ένα να προετοιμαστεί από την προηγούμενη μέρα. Πάρε σήμερα ένα χάπι για να προγραμματίσεις κάτι αύριο και αύριο δύο ώρες πιο μπροστά πάρε άλλο ένα χάπι. Είναι νομίζω πραγματικά λίγο. Ακριβώς αυτό νομίζω το πρακτικό είναι πολύ. Που μας δίνει αυτή η μελέτη, είναι πολύ πρακτικό. Η επόμενη μελέτη, αυτή τη μελέτη την έβαλα επειδή στο σχολείο θέλουμε και πρέπει να είμαστε και εκπαιδευτικοί όσον αφορά μιλάμε για την εκπαίδευση και μετά από το πρώτο session που είχαμε με την κυρία Τσιόγκα είδαμε ότι και οι νεότεροι ουρολόγοι θέλουμε εκπαίδευση. Ο κύριος Μικονιάς την έβαλα αυτή γιατί είμαι τον πρώτο συγγραφέα, το φίλο μας τον Κουν, γιατί είναι και του Γεράσιου βασικά πολύ φίλος. Εγώ τελευταία έχω δεθεί μαζί του, ήταν μαζί 5 μήνες. Και τα έχει διζήσει από κοντά αυτά. Και μάλιστα έχουν τόσο πολύ αγαπηθεί που εξελίσσεται αυτή η συνεργασία. Θα το περιμένουμε σε ένα τρίμηνο και στη Θεσσαλονίκη, γιατί ξεκίνησαμε και ένα ερευνητικό μαζί. Όλα αυτά εξαιτίας του Γιάννη, μια γόνιμη παρουσία εκεί πέρα. Έτσι λοιπόν, αυτή η μελέτη είναι από τον καθηγητή μου στο Βέλγιο, τον Γκόεναρντ Βαρέντεχεμ, ο οποίος
Αξίζει να το αναφέρω ότι ενώ είναι και ενεργός χειρουργός, δηλαδή τα νούμερα είναι περίπου 150 προθέσεις το χρόνο, εγώ εντυπωσιάστηκα σε αυτό το κέντρο, συνεχώς δεν εφησυχάζεται και προσπαθεί να βρει τρόπο να διαδώσει αυτό το χειρουργείο και εκπαιδευτικά προς τους νεότερους, γιατί και στο Βέλγιο οφείλω να σας πω ότι λίγο το φοβούνται, δεν θέλουν οι νεότεροι δικαιωμένοι να ασχοληθούν. Άρα τι κάνανε, συνεργασία με ένα Innovation Lab, το οποίο υπάρχει στη Νέα Υόρκη, προσπαθήσαν να κατασκευάσουν, να λύσουν το πρόβλημα με τα πτωματικά μοντέλα που είχαμε ως τώρα. Γιατί τα πτωματικά μοντέλα είναι ακριβά, η διαχείρισή τους είναι δύσκολη. Αυτό που κάνανε είναι κατασκευάσαν αυτό το μοντέλο χρησιμοποιώντας 3D printing, εκ μαγείο, και χρησιμοποιώντας ένα gel, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, σχηματίζουν την πίελο, σχηματίζουν το πέος και όλες τις δομές. Οφείλω να ομολογήσω, επειδή το είδα live, είναι εντυπωσιακό. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από το πτωματικό μοντέλο. Η ανταπόκριση του ιστού είναι εξαιρετική. Μπορείς να έχεις αιμορραγία. Χρησιμοποιούν μέσα υγρά που, άμα ανοίξει το αγγείο, έχεις αιμορραγία. Άμα γίνει crossover, άμα γίνει κάποια επιπλοκή, είναι ακριβώς η ίδια αίσθηση. Ακριβώς. Πλησιάζει πάρα πολύ στην αίσθηση που έχεις όταν τοποθετείς μια παιχνική πρόθεση. Και απλά έβαλα αυτό το άρθρο για να δείξω ότι υπάρχει προοπτική για την εκπαίδευση όσον αφορά την σεξουαλική, ιατρική και τη χειρουργική. Αυτό το νέο μοντέλο θα κάνει ποιοτικότερη την εκπαίδευση, θα την κάνει πιο προσβάσιμη, γιατί το σημαντικό είναι το κόστος του είναι περίπου στα 500-600 ευρώ, που ρίχνει πάρα πολύ το κόστος σε σχέση με ένα πτωματικό μοντέλο που νομίζω, δεν ξέρω, νομίζω είναι 3.000 ευρώ, διορθώστε με. Δηλαδή αυτό είναι το σημαντικό. Θα κάνει ασφαλέστερη, γιατί θα μπορεί ένας νέος γιατρός να δοκιμάσει τις ικανότητες του, να εκπαιδευτεί και μετά να περάσει στο live surgery. Και σίγουρα είναι και πιο οικολογικό, γιατί όσο περνάει ο καιρός πέρα ασχολούμαστε και με αυτό, είναι βιοδιασπόμενο. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Δηλαδή, τελειώνεις, μπορείς να το πετάξεις, είναι βιοδιασπόμενο και δεν έχεις όλο αυτό το πρόβλημα διαχείρισης των πνευματικών παρασκευάτων. Πολύ σημαντικό ότι το επόμενο βήμα θα το κάνουν για εκτός από τις παιδικές προθέσεις, για νόσο περονή, για σφιγκτήρες και έχει και συνέχεια. Νομίζω είναι ένα project το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Εδώ πέρα, απλώς το μόνο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι Γεράσιμο, είναι μεγάλη ευκαιρία. Λόγω των σχέσεων που έχετε, δηλαδή εσύ έχεις μια σχέση 25 χρόνια μαζί του. Ο Γιάννης τώρα είναι το αγαπημένο του, λέει: «Σε παρακαλώ, στείλτονα, μου έχει αλλάξει η ζωή». Γιατί αυτός δεν είχε κάποιον άνθρωπο που να έχει ακαδημαϊκό background. Πήγε ο Γιάννης εκεί πέρα και έβγαλαν 5 papers. Και έχει τρελαθεί, δεν τα είχε δει στη ζωή του από κανένα ειδικευόμενο και κανένα fellow. Και στείνει μια εξαιρετική που θέλει το Γιάννη και λέει: «Θα έρχεσαι εκπαιδευτής». Και μου λέει: «Άφησε το, σε παρακαλώ», γιατί το όνειρό του, και το κάνει πραγματικότητα, είναι να στείλει μια χειρουργική ακαδημία εκεί πέρα. Που να έχει, γι' αυτό τα κάνει όλα αυτά τα μοντέλα. Ακόμα και αίμα πετάνε. Είναι εξαιρετικά μοντέλα. Εάν μπορούσαμε, λόγω της σχέσης σου και του Γιάννη τώρα, που τον θέλει να τον έχει εκεί πέρα εκπαιδευτεί και μου λέει να του δίνεις άδειες να έρχεται και να κάνει, και τη δικιά σου, μπορούμε να κάνουμε κάποια από αυτά να έρχονται να κάνουν training στα πλαίσια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας και να μεταφερθεί μόλις στηθεί τον επόμενο χρόνο. Είναι ευκαιρία λοιπόν να είμαστε σε επαγρύπνηση. Ωραία, αφού μου δίνεις την ευκαιρία, ο Κουν. Στο Βέλγιο έχει πετύχει κάτι που είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Στο Βέλγιο οι μεγαλύτερες ομάδες ουρολόγων που υπάρχουν, γιατί και εκεί είναι πολύ ανταγωνιστικές σχέσεις, είναι 3 με 4 άτομα σε κάθε ομάδα. Ο Κούν έχει τη μεγαλύτερη ομάδα ουρολόγων που υπάρχει στο Βέλγιο. Στην κλινική του είναι 12 άτομα, διορθώστε με, κύριε Μικονιάτη. Και έχει γίνει, ενώ ξεκίνησε σαν ένας απλός ουρολόγος σε μία επαρχιακή πόλη, έχει γίνει κέντρο αναφοράς και κάνει το μεγαλύτερο αριθμό αυτών των επεμβάσεων. Και όπως λες πολύ σωστά, Δημήτρη, είναι ευκαιρία, μια που τυχαία είναι γνωστός μας και φίλος μας. Πρώτον, νέα παιδιά που ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν σε αυτό το κομμάτι της χειρουργικής, να πηγαίνουν συχνά να εκπαιδεύονται και να έρχεται και αυτός εδώ σε κέντρα σαν τα δικά σας και να εκπαιδεύει επί τόπου τα πρώτα περιστατικά που θα κάνουν. Και εγώ λέω, αυτά τα όλα τα προπλάσματα που τα έχει, είναι έτοιμος να αρχίσει να την τρέχει την Ακαδημία. Έτσι. Μπορεί να μεταφερθεί και ένα τέτοιο να γίνει στην Αθήνα. Ο Γιάννης τώρα θα το μάθει, γιατί μου το καπάρωσε και λέω με μεγάλη μας χαρά και τιμή. Να έρχεται όποτε είναι. Να το βάλουμε στην ουρολογική εταιρεία και να κάνει. Να το τρέξει αυτά να κάνει όλες τις επαφές. Προγράμματα, κύριε Μικονιάτη, με ομάδες μικρές νέων ουρολόγων. Έχουμε και τον άλλον εδώ, τον έτερο, τον Κουσουρνά. Έχουν καλή σχέση με τον Γιάννη Κουσουρνά να αναλάβουν να κάνουν όλο το. Γύρω στα 600 ευρώ. Το οποίο θεωρείται χαμηλό κόστος. Ναι, τζάμπα είναι. Τζάμπα είναι. Και είναι και όλο αυτό το ηθικό. Είναι πολύ πιο ωραιότερο αυτό. Και το project είναι, μόνο αυτό θα πω και θα κλείσω, φαίνεται πολύ ενδιαφέρον, γιατί ξεκινάει, είναι πολύ ωραία δομημένο. Ξεκινάει με interactive videos, τα οποία και αυτά είναι εντυπωσιακά. Είναι ότι δηλαδή έχουν στήσει με μια ομάδα τα πιο ωραία βίντεο χειρουργείου που έχω δει, το οποίο μπορεί stage by stage να δεις όλη την επέμβαση. Καθόμαστε και τρώγαμε και βγάζει το κινητό και μας δείχνει ένα το βίντεο και λένε: «Πω, πω, πω, τι έπαθες, μια επιπλοκή». Και μετά μας λέει:
Δεν είναι ζωντανό, κύριε, λέει. Αυτό είναι animated. Την πατήσαμε όλοι που το βλέπαμε. Ωραία, να περάσω στο επόμενο άρθρο. Πολύ σύντομα. Αυτό το άρθρο το έβαλα γιατί μου έκανε λίγο εντύπωση και αφορά τη σύνοψη των οδηγιών που δίνει τόσο η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία όσο και η Αμερικάνικη για τη θεραπεία υποκατάστασης μετοσυστερώνης στον όψιμο υπογοναβισμό. Γιατί έτσι αξίζει να κάνουμε μια αναφορά, γιατί αυτό που κάνει αυτό το άρθρο είναι να μας δείχνει ότι τελικά έχουμε αρκετές διαφορές Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι. Έτσι, άμα κάποιος ασθενής πρέπει να συμβουλευτεί έναν ουρολόγο για τον όψιμο υπογοναβισμό, βλέπουμε ότι στην Ευρώπη δεν συστήνουμε, συστήνουμε να ελέγξουμε τη free τεστοστερόνη άμα έχουμε χαμηλές τιμές τεστοστερόνης ή άμα έχουμε κάποια παθολογική τιμή στη sex hormone binding globulin, ενώ στην Αμερική δεν συστήνεται καθόλου η χρήση της free τεστοστερόνης. Έχουμε διαφορά ακόμα και στα όρια. Κάποιος με 310, 320, 330 τεστοστερόνη θα θεωρηθεί στην Ευρώπη ότι έχει υπογοναδισμό. Βλέπουμε τα όρια στην Αμερική είναι στο 300, είναι πιο χαμηλά. Πολύ σημαντικό, εγώ αυτό που έμαθα και από τα συνέδρια του Sexual Medicine είναι ότι η τεστοστερόνη μπορεί να βελτιώσει το desire, είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνει στο desire. Με ενδιαφέρον είδα ότι οι Αμερικάνοι αυτό το αφισβητούν και λένε ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα ότι δίνοντας τεστοστερόνη θα αυξήσουμε την επιθυμία στον άντρα, άντρα που πάσει από υπογοναβισμό, έτσι. Ακόμα ένα σημαντικό συμπέρασμα εδώ πέρα είναι ότι άμα δίνεις τεστοστερόνη δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι κατευθείαν θα έχεις αποτέλεσμα και στην Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία είμαστε πιο συγκρατημένοι και λέμε ότι αυτό δίνεται σε άντρες υπογοναδικούς οι οποίοι δεν έχουν καλή ανταπόκριση στα PDFI, άρα τότε μπορούμε να δώσουμε τεστοστερόνη για να δούμε μια καλύτερη ανταπόκριση. Οι Αμερικάνοι εδώ είναι πιο ξεκάθαροι και λένε ότι δίνουμε τεστοστερόνη σε έναν άντρα με όψιμο υπογοναδισμό και βελτιώνεται η αισθητική του λειτουργία. Όσον αφορά το monitoring, στην Ευρώπη πιο συντηρητική λέμε ότι πρέπει να γίνεται έλεγχος του PSA συστηματικά και πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ενώ στην Αμερική βλέπουμε ότι να γίνει μια φορά πριν τη θεραπεία και μετά δεν κάνουν κάποια σύσταση. Αυτό συνδέεται με το επόμενο βήμα που μετά από κάποιον ασθενή με καρκίνο του προστάτη είμαστε πιο επιφυλακτικοί στην Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία και λέμε ότι πρέπει να προσέξουμε πώς θα δώσουμε το τεστοστερόνη, να δούμε, να αξιολογήσουμε τον ασθενή, να έχει περάσει ένας χρόνος και να δώσουμε μόνο σε low risk ασθενείς, το κάνουμε συγκεκριμένο, ενώ οι Αμερικάνοι φαίνεται να το αφισβητούν αυτό και λένε δεν υπάρχει τόσο καλό evidence ότι άμα κάποιος έχει καρκίνο του προστάτη δεν πρέπει να του δώσουμε τεστοστερόνη, πρέπει να αξιολογήσουμε τον κάθε ασθενή, λέει ξεχωριστά. Και τέλος, φαίνεται ότι όσον αφορά την τεστοστερόνη και τα καρδιαγγειακά συμβάματα, φαίνεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία εδώ λέμε ότι η τεστοστερόνη έχει θετική επίδραση, κάτι που οι Αμερικάνοι το αφισβητούν και δεν δίνουν κανένα recommendation. Δηλαδή, άμα ένας ασθενής ρωτήσει τι επίδραση έχει στην καρδιακή μου λειτουργία, οι Αμερικάνοι είναι πιο επιφυλακτικοί το να πούνε πάρε και η τεστοστερόνη, θα βοηθήσει και θα έχει θετική επίδραση. Το έβαλα απλά έτσι για να δούμε τελικά ότι υπάρχει αυτό, από πού προκύπτουν όλα αυτά τα αποτελέσματα και οι ίδιοι στην ανασκόπηση που κάνουν λένε ότι είναι οι μελέτες δεν μπορούν να εξάγουν καλά αποτελέσματα. Πρέπει να γίνουν καλύτερες μελέτες ώστε να έχουμε μια μεγαλύτερη ομοιογένεια και στα αποτελέσματα που βγάζουμε. Κάποιο σχόλιο για τον υπογοναδισμό και την τεστοστερόνη? Χειρίζεστε τέτοια περιστατικά σαν ουρολόγοι? Γιατί μέσα στο paper γίνεται και ένα σχόλιο ότι οι ουρολόγοι όλο και λιγότερο χειρίζονται αυτά περιστατικά και τα χειρίζονται κυρίως ενδοκρινολόγοι. Εδώ στο ακροατήριο χειρίζεται κάποιος περιστατικό με όψιμο υπογοναδισμό? Ένας. Πάντως, νομίζω όσον αφορά και τον υπογοναδισμό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί και οι τιμές είναι τιμές αναφοράς, δεν είναι φυσιολογικές τιμές. Μην βαφτίζουμε έναν άνθρωπο υπογοναδικό επειδή απλά από ένα εργαστήριο πήραμε μια τιμή η οποία είναι παθολογική. Στον ίδιο άνθρωπο, αν στείλετε σε 5 διαφορετικά εργαστήρια, πολύ συχνά θα βρείτε τιμές με μεγάλες διακυμάνσεις. Η διάγνωση είναι, θα πρέπει άλλος να έχει συμπτωματολογία για να βαφτίσουμε αυτόν τον άνθρωπο και να του χορηγήσουμε υποκατάσταση με τεστοστερόνη. Ένα σχόλιο όμως, δύο πράγματα να μην ξεχνάμε. Πρώτον, η τεστοστερόνη, μην τη φοβάσαστε, δεν προκαλεί καρκίνο του προστάτη. Άμα υπάρχει ο καρκίνος, θα φουντώσει και μετά, άμα τη σταματήσει, θα πέσει. Δηλαδή είναι τροφή. Δεν είναι αίτιο δημιουργίας, νούμερο ένα. Και το νούμερο δύο είναι η χορήγηση τεστοστερόνης για να αποκατασταθεί η αισθητική της λειτουργία από μόνη της είναι απλώς μία χαζή και άσχετη κίνηση. Να κάνω μια ερώτηση εγώ μέσα αυτούς που τη φοβάμαι λίγο, λάθος μάλλον. Δεν μας μπερδεύει στη διάγνωση όμως? Δεν προκαλεί καρκίνο, το δέχομαι αυτό. Αλλά αυξάνει το... Ένα ερώτημα βάζω γιατί δεν το ξέρω το θέμα. Θα αυξηθεί... Αυξάνει το PSA.
Άρα μας μπερδεύει στη διαγνωστική διαδικασία. Όχι, γιατί αυξάνεται το PSA. Δεν αυξάνεται το PSA. Σε ένα φυσιολογικό άνδρα. Σε κάποιον που έχει έναν μικρό λέει, καρκινάκο. Σε κάποιον που έχει ένα μικρό καρκινάκο. Μπορεί η τεστοστερόνη να τον φουντώσει και να αυξήσει το PSA. Μπορεί να αυξήσει το PSA και μόλις την κόψει θα πέσει. Ναι. Αυτό που γίνεται. Άρα στη διαδικασία διάγνωση θα μας μπερδέψει πάντως. Γιατί θα πρέπει να μπούμε στη φάση να του πούμε κόψε την τεστοστερόνη τρεις μήνες, να ξαναδούμε το PSA. Όχι. Έχουν βγει τα recommendation. Όχι. Οποιαδήποτε είναι όπως. Είναι το ίδιο που λέμε με το Duodart. Έτσι. Άμα δεις αύξηση του PSA από τον οποιαδήποτε από τον αδύρ τιμή, το αντιμετωπίζεις σαν να είναι αύξηση κανονικά. Είναι το ίδιο πράγμα και με το τεστοστερόνη κάνουμε. Άμα δεις αύξηση, δεν έχει σημασία που παίρνει το τεστοστερόνη, θα κάνεις τον έλεγχο. Για να δεις τι γίνεται, δεν επηρεάζει καθόλου. Και όσον αφορά τον καρκίνο του προστάτη, νομίζω ότι έχουν ξεκαθαρίσει ότι τα επίπεδα τεστοστερόνης που φυσιολογικά έχει ένας άνθρωπος στον οργανισμό, τα ακόμα και αν είναι λίγο χαμηλότερα από το φυσιολογικό, είναι αρκετά για να κατακλείσουν τις υποδοχές που υπάρχουν στον καρκίνο του προστάτη. Οπότε, δηλαδή, να του δώσει λίγο παραπάνω, σαν υποκατάσταση, αυτό δεν είναι. Να πω και τούτο. Τότε, γιατί όλοι οι ενδοκρινολόγοι που θέλουν να δώσουν τεστοστερόνη στον αρρωστό του, του λένε πήγαινε και στον ουρολόγο να σε δει πρώτα, άμα είναι έτσι απλή η διαδικασία. Οι ενδοκρινολόγοι που συνήθως χορηγούν την τεστοστερόνη, γιατί θέλουν τη γνώμη του ουρολόγου. Καλά, για λόγους ανασφάλειας, το ίδιο που έχουμε και εμείς. Αλλά εμένα, εγώ να στο αναστρέψω λίγο, σκέψω και αλλιώς γεράσιμε, ότι ένας που έχει πεσμένη τεστοστερόνη θα αργήσει να σου εμφανίσει αυτό το καρκινάκι. Έτσι είναι το ίδιο ιστορία που λέμε άμα κάνει τον Duodart ή όχι. Και θα σου εμφανίσει πιο επιθετικό μετά, αργότερα. Έτσι όταν το καταλάβεις. Οπότε ίσως είναι καλύτερα να το χειριστείς νωρίτερα. Θέλω να πω, αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα όμως είναι της ουσίας όμως είναι ότι δεν χρειάζεται να δίνεται για τη στήση, άρα είναι άχρηστο, έτσι. Οπότε παρά μόνο σε ελάχιστες ποσότητες ποιους, αυτοί που έχουν πολύ χαμηλή και έχουν υπογοναδισμό και οι οποίοι θα ας πούμε να ανταποκρίνομαι στο χάπι, αλλά ανταποκρίνομαι μέτρια, κατά 70%. Αυτή είναι η μόνη κατηγορία που θα βοηθηθεί. Το 70% θα γίνει 100%. Οι 50-20 ανταποκρίνουν ή δεν ανταποκρίνονται, δεν θα ανταποκριθούν. Αυτό. Δηλαδή, κύριε καθηγητά, δεν θα δώσετε ποτέ έστω λίγη τεστοστερόνη σε μία αισθητική της λειτουργία που έχει αποκτήσει και έναν παράγοντα ψυχογενούς και μία συνιστόσα ψυχογενούς αισθητικής λειτουργίας για να ανέβει λίγο το sex drive ή λίμπιντο ή διάθεση. Συγγνώμη, ξέρουμε πολύ καλά ότι η κατάθλιψη θα περίξει στα τάρταρα τη τεστοστερόνη. Και άμα διορθωθεί και πάρει αντικαταθλιπτικό, θα ανέβει η τεστοστερόνη. Λοιπόν, γιατί να δίνω και ενδεχομένως να χαλάσει και περισσότερο η στήση του μετά το αντικαταθλιπτικό. Γιατί να. Ναι, αλλά ξέρετε, μπορεί και να διορθωθεί με το αντικαταθλιπτικό. Δεν είναι ότι θα έχει την παρενέργεια υποχρεωτικά. Άμα βγει από την κατάθλιψη, έτσι είναι αυτό το παιχνίδι που λέμε: η κότα ή κότα το αυγό. Άμα βγει από την κατάθλιψη, θα νικήσει. Το θέμα είναι μήπως όμως, άμα του προκαλέσω εγώ με του PDE5 να μπορέσει να κάνει σεξ, βγει πιο εύκολα από την κατάθλιψη. Συμφωνώ σε αυτό. Ας περάσω. Έχω διαγραμμένη τη φωτογραφία μου και του Καπάταη. Και του Καπάταη συμφωνώ απόλυτα. Στη δικιά μου έχω ένσταση. Τώρα, ναι. Τώρα είμαι στο Βέλγιο, άρα μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Θα βγάλω το άκτη μου. Νομίζω ότι αυτό το debate έχει πιο πολύ ενδιαφέρον από τη τεστοστερόνη, γιατί από ό,τι είδα, κανείς δεν διαχειρίζεται περιστατικά υπογονεδισμού. Αλλά γίνεται πολλή συζήτηση στους ουρολόγους για την αποκατάσταση της θετικής λειτουργίας μετά από χειρουργείο για ριζική προστεκτομή. Τελικά, μήπως και οι expert στην αποκατάσταση της θετικής λειτουργίας και οι ρομποτίστες μας τα έχουν πει λίγο πολλά όσον αφορά το τι έχουμε καταφέρει στην αποκατάσταση της θετικής λειτουργίας. Αυτό το paper στο European Urology πριν λίγους μήνες εμένα με σόκαρε και γενικά σόκαρε και όλη την κοινότητα που ασχολείται με τη θετική λειτουργία, που προσπάθησε να διερευνήσει άμα οι αλλαγές που γίνανε την τελευταία δεκαετία τόσο στη χειρουργική τεχνική όσο και στα μοντέλα αποκατάστασης της στήσης μετά από χειρουργείο έχουν φέρει τελικά, αυτό είναι το outcome. Υπάρχει λόγος να κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε την τεχνική μας, προσπαθούμε να βελτιώσουμε την αποκατάσταση. Τι κάναν? Μια εξαιρετική μελέτη, η οποία συμπεριέλαβε 2.364 ασθενείς. Αυτός είναι ο χρόνος που έγιναν τα χειρουργεία. Πολύ σημαντικό ότι είχε ως exclusion χειρουργούς που έχουν κάτω από 100 επεμβάσεις. Έκανε μια αξιολόγηση της στήσης, συγκρίναν τη στήση πριν και μετά το χειρουργείο 12 και 24 μήνες. Το EF recovery θεωρήθηκε όταν είχαν αυτό το σκορ πάνω από 24. Απλά το λέω σαν δεδομένο. Ναι, το λέω, απλά το βάζω για να.
Ποιο είναι το πολύ σημαντικό, τι δείχνει αυτή η μελέτη. 2008-2015, στην ουσία πάει μέχρι το 2017 γιατί αξιολογούν δύο χρόνια μετά τη στήση, βλέπουμε ότι η αποκατάσταση της λειτουργίας, αντί να βελτιώνεται αυτά τα χρόνια, πέφτει τόσο στο 12μηνο όσο και στους 24 μήνες. Η χρήση των BDF5, αυτό μας το δείχνει εδώ, η πτωτική πορεία. Η χρήση των BDF5 από το 2008 μέχρι το 2005 βλέπουμε ότι δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι σταθερά, δεν ξέρω ποιο είναι αυτό που το γράφει. Ναι, αυτό εδώ πέρα είναι το διάγραμμα που μας δείχνει πως ότι το 40% των ασθενών είχαν βελτίωση της θετικής, αποκατάσταση της θετικής λειτουργίας μετά από χειρουργείο το 2008 και βλέπουμε ότι αυτό το ποσοστό έπεσε περίπου στο 30% στις μέρες μας. Δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει, ότι τα πάμε χειρότερα από ότι τα πηγαίναν το 2008. Δηλαδή όχι μόνο δεν έχουμε πρόοδο, έχουμε μία πτώση στο αποτέλεσμα που έχουμε. Αυτό εδώ το διάγραμμα δείχνει τη χρήση των ασθενών μετά από χειρουργείο ριζικής προστατοκτονίας PDF5, που έμεσα δείχνει άμα έχουν πρόβλημα ή όχι με τη στήση. Από ό,τι φαίνεται δεν άλλαξε πάρα πολύ, δεν υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά. Αυτό εδώ πέρα είναι εντυπωσιακό που δείχνει, η κόκκινη γραμμή δείχνει πώς αυξήθηκαν οι ρομποτικές επεμβάσεις μέσα στην πορεία του χρόνου. Αυτές εδώ πέρα είναι οι ανοιχτές επεμβάσεις, οι ανοιχτές προστατεκτομές. Άρα όσο αυξάνονται οι ρομποτικές πέφτει το recovery σε στήση, Αυτό δείχνει αρχικά. Ότι όσο έχουμε ρομποτική προστατεκτομή, πέφτει το recovery στο στήση. Παρακαλώ. Άρα καπάντα, εδώ σε εγώ τώρα. Αναφέρεστε για περίοδο 8 χρονών σε έναν ογκολογικό άρρωστο. Η εξέλιξη του καρκίνου, τον οποίο έχει χειρουργηθεί, προσμελετήθηκε σε αυτό να αποκλειστεί αυτός που έχει κάποιο πρόβλημα με το καρκίνο και δεν εκτιμάμε την στήση του. Προφανώς, γιατί σε κάθε μελέτη πρέπει να φεύγει αμέσως άμα κάποιος κάνει υποτροπή που έχει καρκίνο. Βγαίνει από τη μελέτη και δεν απαγορεύεται να συμμετέχει. Επειδή αυτά τα αποτελέσματα, μάλλον σόκαραν και τους ίδιους, προσπάθησαν να τα σταθμίσουν μετά και βάλανε πάρα πολλούς παράγοντες. Είναι μια καλή ποιοτικά μελέτη, δεν θα είχε βγει και στο European Urology. Αυτό που λέει είναι σε θέμα ηθικής. Βγαίνει αμέσως από τη μελέτη. Δεν μπορείς να έχεις διατηρήσει σε μελέτη ασθενή ο οποίος έκανε υποτροπή καρκίνου. Αυτόματα εκείνη τη στιγμή. Άρα το 15 είναι όλοι survivors. Ακριβώς επειδή τους σόκαρε, προσπάθησαν να δούνε μήπως κάτι δεν έχουμε κάνει καλά. Εδώ τι βλέπουμε. Μιλάμε τώρα Μοντόρση που έχει φτάσει ήδη στις 9.500 ρομποτικές. Βέβαια, αυτό δεν είναι αρκετό νούμερο. Οι καλοί ρομποτικοί σήμερα έχουν 15.000, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και τέτοιος, Μούλχαλ, αυτό που κάνανε, είπανε ότι μήπως κάτι έχουμε κάνει λάθος. Είδανε και πράγματι ότι οι ασθενείς που χειρουργούνταν το 2008 ήταν νεότεροι από τους ασθενείς που χειρουργούμε σήμερα. Δηλαδή, βλέπετε ότι η ηλικία με την πάρο του χρόνου όλο και μεγαλύτεροι υποβάλλονται σε χειρουργείο προστατεκτομής. Όπως εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια αύξηση. 58-62 είναι η διαφορά, δεν είναι τεράστια. Την αξιολογούν όμως. Αλλά αξιολογείται ακριβώς. Την αξιολογούν. Όπως και αυτό εδώ πέρα το διάγραμμα δείχνει το Charleston Comorbidity Index, λέγεται ο βαθμός επιπλοκών που είχαν όταν χειρουργούνταν. Που βλέπουμε ότι υπάρχει μια αύξηση, όχι κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή, τι επιπλοκές είχαν οι ασθενείς που υποβλήθηκαν στη ριζική προστατεκτομή. Και εδώ πέρα βλέπουμε. Συγγνώμη, γιατί αυτό. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι και η αισθητική λειτουργία αξιολογήσανε όταν ήρθαν οι ασθενείς να χειρουργηθούν τι IIF είχαν. Και βλέπουν ότι το 2008 βάζαν ασθενείς για χειρουργείο με καλύτερο IIF, που προφανώς είχε και μια σύνδεση με την ηλικία. Άρα παλιότερα ξεκινούσαν με καλύτερη στήση, ενώ τώρα ξεκινάνε με χειρότερη στήση. Αυτοί είναι παράγοντες που μπορούσαν να αμφισβητήσουν τα προηγούμενα αποτελέσματα. Σταθμίσαν όλους αυτούς τους παράγοντες και βάλαν μέσα και δυσουρικά και πάρα πολλούς άλλους παράγοντες. Το αποτέλεσμα όμως μπορεί να μην είναι ότι έπεσε η αποδοτικότητα όσον αφορά την αποκατάσταση στήσης, αλλά είναι εξίσου απογοητευτικό, είναι σχεδόν μια flat γραμμή. Βλέπουμε ότι από το 2008 μέχρι το 2017 στην ουσία, γιατί είναι συν δύο χρόνια παρακολούθηση, δεν έχουμε κάνει κανένα βήμα όσον αφορά την αποκατάσταση της θετικής λειτουργίας μετά από ριζική προστατεκτομή. Και στους 12 και στους 24 μήνες, έτσι, οι δύο γραμμές. Άρα μιλάμε για ένα 27% στην ουσία, αυτό που λένε γενικά και σε όλα τα paper πια, ότι ένα 27% των ασθενών θα αποκαταστήσουν τη στήση τους μετά από χειρουργείο ριζικής προστατεκτομής. Ναι. Συγγνώμη, στην πρώτη διαφάνεια που δείξατε, ο αριθμός των χειρουργείων είναι ίδιος. Πού, συγγνώμη. Ξεκινάμε το τρίτο διάγραμμα που έχουμε και την αύξηση των ρομποτικών επεμβάσεων. Ναι. Ναι. Ο αριθμός το 2008 των ανθρώπων που χειρουργήθηκαν με το 2015 είναι ίδιος. Συνολικός αριθμός, ανά έτος. Ο αριθμός, ναι, υπάρχει, ίδιος δεν είναι, αλλά υπάρχει και στάθμιση και υπάρχει περίπου ο ίδιος αριθμός. Είναι περίπου, γιατί έτσι φαίνεται πολύ αυξημένο. Ποιο, όχι, αυτό που αυξάνει, είναι το ποσοστό των ρομποτικών χειρουργείων. Το ρομποτικό, ναι, αλλά το συνολικό φαίνεται ότι είναι αυξημένο. Πώς φαίνεται ότι είναι αυξημένο.
Πού το βλέπεις αυτό? Δεν δείχνει ποσοστό αυτό ασθενών. Πού το βλέπεις? Δείχνει ποσοστό χειρουργικής επέλασης. Κατάλαβα, γιατί φαίνεται ότι ανέβηκε το ποσοστό των ρομποτικών, μειώθηκαν τα άλλα, αλλά συνολικά, αν πάρουμε, ας πούμε, σαν αθρηστικά και τα βάλουμε, νομίζω ότι τελικά. Όχι, αυτό είναι κακό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να εξαχθεί συμπέρα. Δεν μπορούμε από αυτό. Να το κάνουμε αθρηστικά. Και όχι, και στο paper έχουν περίπου τους ίδιους αριθμούς, αλλά έτσι κι αλλιώς εμείς μελετάμε μια σειρά ασθενών. Δεν όχι, απλά λέω ότι αν έχει. Είναι ποσόστοση. Η μπάρα είναι ποσόστοση. Οπότε μην προσθέτεται, για όνομα του Θεού. Okay. Ποσόστοση είναι, δεν είναι πραγματικό νούμερο. Και έτσι κι αλλιώς αξιολογούμε μια σειρά ασθενών, δεν έχει αυτό τόσο ενδιαφέρον. Ναι. Απλά τώρα γίνεται 80% ρομποτικά, ενώ γινόταν 20%. Ήξερα ότι έπρεπε να βάλω άλλη φωτογραφία, τώρα ο κύριος Καπάντα. Γιάννη, μια ερώτηση. Είναι συστηματική ανασκόπηση αυτό? Όχι, όχι, προφανώς δεν είναι συστηματική ανασκόπηση. Είναι, μελετάει μια σειρά, ίσως ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα. Είναι έρευνα. Κανονική. Και ακριβώς. Αυτό που λέει ο Σπύρος με προλαβαίνει. Προφανώς έχει limitation και αυτή η έρευνα. Για μένα έχει πολύ λίγα limitation. Το κύριο limitation είναι ακριβώς ότι δεν είναι μια ανασκόπηση, μια μετανάλυση. Είναι ένα single center, αλλά μην δαιμονοποιούμε και τις μελέτες που γίνονται από ένα κέντρο, γιατί ίσως πολλές φορές είναι καλύτερες από τις μεταναλύσεις. Οι μεταναλύσεις κρύβουν μεγαλύτερους κινδύνους. Ένα τέτοιο κέντρο με αυτή την ποιότητα χειρουργών, αυτούς τους αριθμούς. Περιέλαβε τρεις χειρουργούς οι οποίοι έχουν το χρόνο, κάνουν πάνω από 250. Ρομποτικές. Έχουν δύο ρομπότ τα οποία δουλεύουν κάθε μέρα full. Με αυτούς τους τρεις. Ναι. Σαν limitation, αυτό που βάζουν είναι ότι δεν εξετάσαν το πλήρες IIF. Αυτό έγινε ένα σχόλιο από το Σαλιώνα σε ένα letter που είπε ότι δεν εξετάσατε το desire, δεν εξετάσατε, αλλά νομίζω είναι δευτερεύουσα σημασία. Και ότι το follow-up ήταν στη διετία, το βάζω σαν limitation, γιατί υπάρχουν έρευνες ότι ίσως η συστατική λειτουργία συνεχίσει να αποκαθίσταται έως και την τετραετία. Αυτοί ελέγξαν μέχρι τη διετία. Αλλά νομίζω και αυτό στην κλινική πράξη δεν ξέρω ένα ασθενή που στη διετία δεν έχει αποκαθίσει τη λειτουργία, μα στην τετραετία θα πάει καλύτερα. Έτσι καταλήγουν και δεν βάζουν but if. Καταλήγουν ότι η πιθανότητα ανάκτησης της θετικής λειτουργίας ενός αντρός μετά από ριζική προστατεκτομή φαίνεται ότι τα τελευταία 10 χρόνια δεν άλλαξε. Παρά τις προσπάθειές μας και των χειρουργών και των expert. Και πόσο είναι? 27% περίπου. Άρα, αυτό που πρέπει να λέμε στους ασθενείς μας, και όποιος δεν το λέει, λέει ψέματα, ένας στους 4 είναι το maximum που μπορεί να περιμένετε. Και ένας είναι πιο ειλικρινής, γιατί δεν έχει την εμπειρία. Τώρα ο μοτός έχει φτάσει 7-8.000. Δεν νομίζω πολλοί χειρουργοί να είναι σε αυτό το επίπεδο και να έχει τέτοια οργανωμένη ομάδα. Έτσι. Λοιπόν, πιστεύω ότι άμα λέτε ότι οι πιθανότητες σου είναι, θα χειρουργηθείς, αλλά ξέρεις ότι για αυτούς που έχουν κανονικό, normal, έτσι, πάνω από 24 IAEF είναι αυτό, Λοιπόν, δεν θα είναι μετά, δεν θα έχει στήσει. Μακάρι να έχεις, θα είσαι ο τυχερός, αυτό σημαίνει ένα στους 5 ασθενείς. Λοιπόν. Και όποιος έρχεται πλέον, γιατί έχω βαρεθεί μετά από 10 χρόνια που τα λέω στο γιατρό, μου λέω δεν θα έχετε στήσει. Άμα έχετε, θα είστε από τους λίγους τυχερούς. Άμα σας πούνε, όλα τα άλλα είναι ψέματα. Και άμα δεν κάνετε αμέσως και θεραπεία που να αρχίσει από την επόμενη μέρα, τότε ούτε να ελπίζετε καν. Και είναι και λάθος ιατρικό να μην σας το έχουν πει. Αυτά. Να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία και όλο το παραμύθι. Δεν σώζεται η στήση, κανένα ψέματα. Συγγνώμη γι' αυτό. Ένα ακόμα στα γρήγορα, γιατί έχουμε ξεφύγει λίγο στο χρόνο. Ένα άρθρο για την Περονή. Είναι στην ουσία το άρθρο που προσπαθεί να μας παρουσιάσει την καινούρια συσκευή έλξης. Έχει γίνει αρκετή συζήτηση στην κοινότητα για αυτή τη συσκευή έλξης. Είναι το Restorex από τη Mayo Clinic και προσπαθεί να διερευνηθεί η ασφάλειά του και αποτελεσματικότητά του. Στην ουσία είναι μια καινούρια συσκευή έλξης. Κάνανε μια τυχιοποιημένη μελέτη. Βάλανε ασθενούς που δεν πήραν θεραπεία, ασθενείς με Περονή, οι οποίοι αφού αξιολογήσανε την κατάσταση της νόσου, βάλανε ένα γκρουπ το οποίο δεν θα λάβει καθόλου θεραπεία και τρία γκρουπ που θα χρησιμοποιήσουν αυτή τη νέα συσκευή μία, δύο ή τρεις φορές την ημέρα από 30 λεπτά. Τα αποτελέσμα, εδώ βλέπετε τα inclusion criteria. Ήταν ασθενείς, το σημαντικό με αυτή τη μελέτη ήταν ασθενείς με κάμψη, οι οποίοι μέσω όρο ήταν 60 μοίρες, δεν ήταν μικρές κάμψεις. Δεν έκαναν exclusion ασθενείς με παραμορφώσεις, ακριβώς δηλαδή με δίκην κλεψίδρας, με διάφορες δύσκολες πολύπλοκες κάμψεις, γιατί θέλαν να είναι ρεαλιστικά τα αποτελέσματα, να μην βάλουν μόνο ιδανικές κάμψεις. Και εξήγησε ότι έχει αυτό βοηθάει στην κάμψη, έτσι. Αυτό, η διαφορετικό αυτού του μηχανήματος είναι ότι κάνει αυτό το counter bending, δηλαδή στην ουσία προτείνει να μην κάνουμε απλά μια έλξη, απλά επιπλέον να χρησιμοποιούμε μια κάμψη προς την αντίθετη κατεύθυνση, η οποία μπορεί ιδανικά να είναι σε 90 μέχρι 120 μοίρες. Αυτό προτείνει ο κατασκευαστής. Αυτό είναι το ένα δυνατό του σημείο. Και το δεύτερο είναι ότι έχει ένδειξη, μια λευκή γραμμή, που στην ουσία ο ασθενής, ενώ το φοράει, πολλές φορές στα traction devices χαλαρώνει αυτό. Εδώ πέρα έχει μια ένδειξη που μπορεί να σου δείξει άμα η έλξη δεν είναι ικανοποιημένη.
ικανοποιητική για να σου δώσει αποτέλεσμα. Άρα, όταν φανεί λευκή γραμμή, μπορεί να το προσαρμόσει για να κρατάει περισσότερο. Δηλαδή, είναι ένα δυναμικό μηχάνημα. Κάτι το οποίο το άλλο δεν στο δίνει. Οι παλιές συσκευές. Τα αποτελέσματα γρήγορα είχαμε αύξηση σε σχέση με το control arm τόσο στο μήκος 1,5, που στην ουσία 1,5 εκατοστό αυτό δίνουν πάνω κάτω και τα άλλα μηχανήματα. Είχαμε 11,7 μοίρες βελτίωση στην κάμψη, όχι εντυπωσιακό, αλλά είναι σημαντικό όπως θα δούμε παρακάτω για τους ίδιους ασθενείς, σε σχέση με την επιδείνωση της κάμψης που είχε το control σε αυτή την περίοδο του χρόνου. Στην στήση είχε βελτίωση κατά 4 μονάδες. Και γενικά είδατε τα ποσοστά, όπως βλέπετε, και στην κάμψη και στο μήκος των ασθενών που ένιωσαν βελτίωση, που είδαν βελτίωση, αυτό είναι self-reported, είναι μεγάλα. Σημαντικό ότι 100% όταν ερωτήθηκαν αν προτιμάνε αυτό, επειδή όλοι είχαν και πρώτερη εμπειρία από άλλες θεραπείες, είπαν ότι με τις άλλες συσκευές συγκριτικά τους φαίνεται πολύ καλύτερο. Και για μένα αρκετά σημαντικό αυτό μέσα που λέει στο discussion, ότι περίπου μισή ασθενείς θεώρησαν ότι αυτό το μηχάνημα τους βοήθησε στο να μην προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο που είχαν συζητήσει για χειρουργείο. Προφανώς το δείγμα είναι πολύ μικρό και μάλιστα επειδή κάναν αυτή το sub-analysis λίγο αποδυνάμωσε τη μελέτη, αλλά αυτό που προτείνουν και προβάλλουν οι συγγραφείς είναι ότι είναι η πρώτη συσκευή που μιλάει για 30 με 90 λεπτά χρήσης. Είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί βλέπουμε και στα ιατρία καθημερινά ότι όταν κάποιον σε όλες τις άλλες μελέτες είναι 3 έως 8 ώρες, όταν ένα ασθενή του λες ότι θα φοράς 6 ώρες ένα μηχάνημα, δεν ξέρουμε πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό το πράγμα στην καθημερινότητά του. Απλά το έβαλα για να δούμε ότι έρχεται, θα μελετηθεί αυτό το μηχάνημα, αλλά είναι κάτι διαφορετικό. Το κακό είναι ότι η τιμή του είναι εξωφρενική. Πες πόσο ναι. Κάνει. Είναι περίπου στα 1000 ευρώ και αυτό που δέχεται 800. 899 πλέον. Ναι. Στο Βέλγιο είναι 820. Νομίζω είναι ένα κόστος αρκετό. Δηλαδή 599. Ναι. Το φέρα. Από το Ιντερνετ 599. Από την ιστοσελίδα είναι 599. Δεν αναλαμβάνουν να το στείλουν στην Ευρώπη. Αυτό είναι το θέμα. Από εκεί και πέρα, ο Γιάννης έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, αυτό το counter traction είναι που κάνει τη διαφορά. Γιατί δεν ασκεί μόνο έλξη στον επιμή και άξονα του πέους. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα αντίστοιχο το οποίο μπορεί να κάνει counter traction, αλλά πάρα πολύ μικρότερο. Όχι στις γωνίες 90 έως 120 μοιρών. Το θέμα είναι ότι όποιος το πάρει και μπορεί να κάνει ένα reverse engineering, να το βάλει σε ένα 3D printer. Θα κάνει μια πάρα πολύ. Απλά για να μην τα παρουσιάζουμε όλα ιδανικά, στη μελέτη λένε ότι οι ασθενείς που τελικά καταφέραν να κάνουν αυτό το counter bending 90 με 120 δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε στο μέλλον. Ακόμα μια μελέτη πολύ εντυπωσιακή, αφού ακυρώνουμε τη αισθητική λειτουργία, να ακυρώσουμε και την υπογονιμότητα. Εδώ ο κύριος Δημητριάδης με βοήθησε, έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα μάτια του. Μιλούσαμε για τα paper και μου συζήτησε αυτή τη μετανάλυση, η οποία βγήκε πριν λίγους μήνες, από experts στο πεδίο, με τελευταίο συγγραφέα τον κύριο Σοφικίτη από τα Γιάννενα, η οποία είναι μια μετανάλυση που προσπαθεί να δει άμα οι διαφορετικές τεχνικές της ανάκτησης σπέρματος, δηλαδή η μικροτέζε με την conventional τέζε, έχουν τελικά διαφορά άμα έχουμε μεγαλύτερη ανάκτηση σπέρματος. Αυτή η συζήτηση που γίνεται σε ασθενείς οι οποίοι έχουν αζωοσπερμία. Αυτό που αξιολόγησε είναι το πιο σημαντικό. Τελικά, άμα έχουν διαφορά στα ποσοστά κλινικών γεννήσεων και ζωντανών γεννήσεων. Κλινικών γεννήσεων και live birth rate σημαίνει αυτό. Το αποτέλεσμα είναι λίγο τρομακτικό, θα σας το πω λίγο αργότερα. Βλέπετε εδώ για πόσο σοβαρή μελέτη μιλάμε. Μετανάλυση 117 μελετών, 21.000 ασθενείς. Είναι σημαντικό, προσπάθησα να βγάλω τι γινόταν με αυτές τις μελέτες. Στο 85 μελέτες γινόταν άμφο. Το χειρουργείο και στους διόρχης. Στις 12 γινόταν ετερόπλευρα, σε κάποιες γινόταν οι αναφορές δεν ήταν ξεκάθαρες. Στις 94 μελέτες υπήρχαν πολλαπλές βιοψίες, ενώ μία βιοψία παίρνανε στις 11 μελέτες. Το αποτέλεσμα, για να το πω απλά, αυτό φαίνεται και από εδώ. Ίδιο ποσοστό ανάκτησης σπέρματος. 46% άμα κάποιος μπει στη δικασία της μικροτέζε, 46% και με την κλασική, την παλιά τέζε που όλοι αγαπήσαμε. Εγώ δεν την πρόλαβα, αλλά από ό,τι λένε οι υπαλλήλοι ουρολόγοι. Πολύ σημαντικό, αξιολογήσανε και τι επηρεάζει το ποσοστό ανάκτησης σπέρματος. Επηρεάζει η ηλικία του ασθενής, επηρεάζει του ασθενούς, επηρεάζει το ορμονικό προφίλ. Φάνηκε ότι τίποτα από αυτά δεν επηρεάζει. Το μόνο που επηρεάζει είναι ο όγκος όρχεως. Έτσι, βάλανε ένα cut-off και λένε ότι άμα ο όγκος όρχεως είναι πάνω από 12,5 ml, τότε μπορείς να πεις ότι έχεις πάνω από 60% πιθανότητα για να ανεβρεθεί σπέρμα. Τα ποσοστά ανακύκλω. Υψηλά επιβεβαιώθηκαν τα ποσοστά, ήταν 29% ανακύκλο και 24% όσον αφορά τις ζωντανές γεννήσεις. Και φαίνεται ότι οι ζωντανές γεννήσεις είναι ανεξάρτητες από ηλικίες, ορμονικό προφίλ και ογκόρχιον. Δηλαδή, μπορεί ο ογκόρχιος να επηρεάζει το ποσοστό ανάκτησης σπέρματος, αλλά τελικά δεν επηρεάζει το ποσοστό, αυτό που θέλουμε, το outcome, το πόσες ζωντανές γεννήσεις θα έχουμε.
Υπήρχε μεγάλη ετερογένεια μελετών, έγιναν βέβαια σταθμίσεις, υπήρχαν πολλές retrospective μελέτες, όπως γνωρίζουμε, στον τομέα της υπογονιμότητας, άρα υπήρχε πιθανότητα selection bias. Το συμπέρασμα που βγάζουν είναι ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη μακροτέζε και την κλασική τέζε όσον αφορά το ποσοστό ανάκτησης σπέρματος. 28% είναι περίπου το ποσοστό που μπορεί να λέμε στους ασθενείς μας ότι θα επιτύχουν ζωντανή εγκυμοσύνη. Βέβαια, προφανώς λένε στο τέλος ότι πρέπει να γίνουν περαιτέρω RCTs. Δεν ξέρω με αυτά τα outcome, ένα σχόλιο, άμα μπορούν να γίνουν καλές RCTs. Εγώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Γι' αυτό ποτέ πάντοτε και είναι η ιστορική διαφωνία μου με το Φώτη. Και άμα δεν έχουμε ξεκινήσει σοβαρό και μεγάλη μελέτη μεγαλόπνο, είναι αυτό. Είμαι πάρα πολύ κατά μελετών με τελικό σημείο primary endpoint γεννήσεις. Γιατί μπαίνει μέσα και ένας άλλος παράγοντας που είναι η γυναίκα. Δεν μου αρέσουν αυτές οι μελέτες, γιατί μπορεί να αποτύχουν πραγματικά και αυτή η μελέτη, όπως όλες αυτές οι μελέτες, είναι θεωρούμε ότι όλοι αυτοί οι άνδρες που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά πάνε με την ίδια γυναίκα για να γεμίνει έγκυος. Το οποίο είναι τρομακτικό μεθοδολογικά. Δεν μπορώ να το δεχθώ με τίποτα. Με τίποτα. Όλες αυτές οι μελέτες που έχουν τέτοιο birth rate, πραγματικά θεωρώ ότι ναι, στέκει λογικά, μεθοδολογικά, ερευνητικά είναι bullshit. Πραγματικά. Είναι bullshit. Είναι αντίστοιχο που να λες ότι αυτοί οι άνδρες με ψυχογενή θα πάνε με την ίδια γυναίκα για να μπορέσει να βγάλει άκρη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, απλώς γίνεται μία παραδοχή ότι οι πιθανότητες κάποιων άλλων παραγόντων, εφόσον είναι μεγάλος ο αριθμός των γυναικών, θα είναι τα προβλήματα ίδια στη μία και στην άλλη ομάδα. Καταρχήν μία μελέτη με τον μεταναλίστα κορώνα και με τον Σοφικίτη που πριν 20 χρόνια μου μάθα να κάνω μικροτέζα είναι καθηλωτική, έτσι, τώρα τι σχόλιο να κάνεις. Αλλά εάν διαβάσει κάποιος με προσοχή τώρα αυτή τη μεταανάλυση, βλέπει ότι ουσιαστικά υπάρχει μόνο ένα randomized control trial μέσα σε αυτά τα 117 που μας είπες. Είναι αυτό του Κόλπη του 2009, το οποίο πράγματι από τους 21 τόσους χιλιάδες όρχες που δείχνει η μετανάλυση, 138 έγινε το randomized control. Ναι. Όλοι ξέρουμε ότι άμα δεν γίνει randomized control trial, τα αποτελέσματα δεν είναι βγαλμένα με ασφάλεια. Ένα δεύτερο πράγμα που ήθελα εδώ να παρατηρήσω σε αυτή τη μελέτη είναι ότι υπάρχει τεράστια ανομοιογένεια σε ό,τι αφορά το ποιοι χειρουργήσανε ποιους μικροσκοπικά και ποιοι χειρουργήσανε ποιους μακροσκοπικά. Για να συμπληρώσω εδώ στην παρατήρηση του κυρίου Χατζηχρήστου, είναι ότι ναι, μεν εδώ σε αυτήν την μετανάλυση μιλάει για live birth rate, το οποίο είναι το ίδιο για τη μία και για την άλλη τεχνική, το οποίο είναι γνωστό γιατί από τη στιγμή που θα βρει τα σπερματοζωάρια έχουν την ίδια τύχη, αλλά ωστόσο μιλάει για το sperm retrieval rate. Και αυτό είναι η μεγάλη έκπληξη που εγώ, όταν μήνες πριν διάβαζα αυτό το draft, έμεινα έκπληκτος και λέω: Μα θα το δημοσιεύσετε αυτό πράγματι? Υπάρχει αυτό το 46-46 που είναι καθηλωτικό. Όμως, να μείνουμε και στο κομμάτι της καταστροφής του ιστού, όπου ακόμα και το 2019 ο Φλάμιγκαν έχει δώσει ότι σε ανοιχτή βιοψία όρχη έχει μεγάλα ποσοστά και αιματώματος και ίνωσης του ιστού, και να μείνουμε και στο κομμάτι του ότι όσοι ασχολούνται με την αζωοσπερμία χειρουργικά θα συναντήσουν και όρχες οι οποίοι είναι κάτω των 3 και 4 ml, το οποίο εκεί πέρα χρειάζεται να πάρουμε το μικρότερο δυνατό δείγμα, και γνωρίζουμε ότι με τη μικροχειρουργική παίρνουμε το μέγιστο 200 μικρά, ενώ με το ανοιχτό χειρουργείο μπορούμε να ξεχαστούμε και να πάρουμε πολύ μεγαλύτερο κομμάτι. Οπότε θα έχουμε πτώση της τεστοστερόνης σε έναν άνδρα ο οποίος έχει ήδη επηρεασμένη ενδοκρινή λειτουργία. Πρέπει δηλαδή να κάνουμε πιο πολλά randomized control trials από τη μία. Καλά, νομίζω ότι κανένας δεν θα πιστεί ότι είναι πραγματικά το ίδιο πράγμα. Και να σου πω κάτι, τα καλά περιοδικά έπρεπε να μην τα δέχονται, ή μάλλον οι editors ή όποιοι είναι υπεύθυνοι, τα boards, πρέπει να βγουν να πούνε για να κάνεις μια συστηματική, μια μετανάλυση, μια οτιδήποτε, πόσες μελέτες, randomized, placebo control ή οτιδήποτε, πρέπει να υπάρχουν και πάνω για να γίνει και καλής ποιότητας με τα εξής κριτήρια. Δηλαδή πρέπει να έχει μια λίστα που να είναι όλα ναι, για να έχεις τη δυνατότητα να κάνεις μετανάλυση σε αυτό το θέμα.
Επίσης είναι εντυπωσιακό η δύναμη της μεταανάλυσης εδώ πέρα, γιατί αν διαβάσει ένας-ένας τα trials που έχει βάλει μέσα, όλα μιλάνε για την microtese, ότι είναι καλύτερη από την conventional tese, και μετά η μεταανάλυση τα αναστρέπει όλα και δείχνει ότι είναι 46-46, να λέει, μα πώς βγήκε αυτό το στατιστικό, και όμως γίνεται. Αυτή τη στιγμή. Ένα τελευταίο άρθρο, όσον αφορά πάλι την υπογονιμότητα για τα αντιοξειδωτικά, που γίνεται αρκετή συζήτηση στην εισαγωγή αυτού του Cochrane Review όσον αφορά την επίδραση των αντιοξειδωτικών σε υπογόνιμους άντρες. Διάβασα ότι μέχρι το 2023 θα είναι $278 billion η χρηματική, το impact που έχουν αυτά τα φάρμακα. Τι προσπάθησαν να δούνε, άμα τα αντιοξειδωτικά έχουν συσχέτιση πάλι με αυτό το ποσοστό ζωντανών γεννήσεων, αλλά και το ποσοστό αποβολών. Προσπάθησαν επίσης να δουν άμα υπάρχουν παρενέργειες στη χρήση αντιοξειδωτικών. Είναι Cochrane συστηματική ανασκόπηση, αυτό τα λέει όλα. Έλαβε RCT μελέτες, 6.200 υπογόνιμους άντρες όπως βλέπετε, πολλά τα αντιοξειδωτικά που συμπεριέλαβε. Αυτό που έκανε είναι να βάλει μελέτες που μετράει την επίδραση του αντιοξειδωτικού versus να μην πάρει θεραπεία ο άντρας ή να πάρει κάποιο πλασίμπο ή σύγκρινε μεταξύ τους αντιοξειδωτικά. Πολύ σύντομα, αυτό που βλέπουμε, για να το πούμε απλά, δείχνει ότι τα αντιοξειδωτικά φαίνεται να αυξάνουν το ποσοστό ζωντανών γεννήσεων. Έτσι, άμα κάποιος που δεν είχε θεραπεία είχε 12% ποσοστό, αυτό υπογόνιμος άντρας φαίνεται ότι πάει στο 14-26. Το βγάζει στατιστικά σημαντικό, πολύ σημαντικό, ότι λέει ότι είναι low quality evidence. Το ίδιο συμβαίνει και για τις κλινικές γεννήσεις. 7% χωρίς αντιοξειδωτικά, 12-26 με τη χρήση αντιοξειδωτικών. Low quality πάλι το evidence. Αυτή η ανησυχία για το ποσοστό αποβολών φαίνεται ότι τα αντιοξειδωτικά δεν οδήγησαν σε αυξημένο ποσοστό αποβολών. Όσον αφορά τις διαταραχές, τις παρενέργειες, φαίνεται ότι μια ήπια αύξηση των γαστρεντερικών διαταραχών δίνουν τα αντιοξειδωτικά. Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν πολύ low quality evidence, δεν έχουμε καλά στοιχεία, δεν έχουμε καλή ποιότητα μελετών. Άρα, ενώ υπάρχει μια έδειξη, η οποία είναι στατιστικά σημαντική, δεν μπορούν να εξάγουν ασφαλή συμπεράσματα, δεν προτείνουν σαν συμπέρασμα ότι τα αντιοξειδωτικά θα βελτιώσουν σίγουρα το ποσοστό γεννήσεων και φυσικά ζητούν ανάγκη για περαιτέρω έρευνα. Δεν ξέρω εδώ άμα κάποιο σχόλιο. Όχι, και εδώ πέρα νομίζω ισχύουν όλα αυτά που γράφουν. Πράγματι χρειάζονται randomized control trials. Εδώ πέρα το μυστικό είναι ότι γίνεται... Εδώ πέρα το μυστικό είναι ότι στις περισσότερες randomized control trials που χρησιμοποιούν εδώ πέρα οι συγγραφείς είναι ότι χρησιμοποιούν πολλά αντιοξειδωτικά μαζί. Επομένως υπάρχει ένα combined effect το οποίο δεν μπορείς να το συγκρίνεις με άλλο αντιοξειδωτικό που έχεις, αλλάζει έστω και σε 2 ή 3 αντιοξειδωτικά. Δεν γίνεται δηλαδή randomized control trials σε ένα προς ένα. Και γι' αυτό δεν βγάλαν και outcome και μεταξύ τους. Ναι, και αυτό είναι κάτι που προσπάθησα να κάνω και εγώ σε ένα τελευταίο review. Ότι πες λίγο, και το χειρότερο είναι ότι δεν έχει γίνει τεστ και δίνονται ενώ το σπέρμα μπορεί να είναι αναγωγικό και η θεραπεία σας να το καταστρέψει. Ναι. Πόσοι από εσάς κάνετε τεστ πριν δώστε, πόσοι δίνετε αντιοξειδωτικά όλα αυτά που κυκλοφορούν, ε? Ελάτε, μην τρέπεστε τώρα όλοι. Ωραία, τώρα, άτε, πείστε. Ωραία. Πόσοι κάνετε τεστ για να δείτε αν είναι αναγωγικό ή αν είναι οξειδωτικό? 4. Οι άλλοι το 20% τους κάνετε ζημιά, άμα δεν κάνετε το τεστ. Να το ξέρετε, απλά να το έχετε έτσι κατά νου. Και άμα δεν σας πειράζει, έτσι. Και να κλείσω, απλά έτσι να το κλείσουμε λίγο χαλαρά, ότι... Υπάρχουν σε ευρεία χρήση, υπάρχει το DFI και σε περιορισμένη χρήση υπάρχει το MIOX που συνεχώς επεκτείνεται σε πουλώντας μηχανήματα και το 8-Hydroxy-DG που έχει μείνει ακόμα σε περιορισμένη χρήση. Το 8-Hydroxy-DG και το MIOX είναι τα πιο έτσι, εξειδικευμένα. Κλείνοντας λίγο να το χαλαρώσουμε, να ζητήσω συγγνώμη από τον Γιώργο τον Κουσουνά, γιατί προχθές είχα μια συζήτηση. Μου έλεγε ότι τώρα τελείωσε η ειδικότητα, ξεκίνησε η ιδιώτης, ότι σκέφτεται να πάρει ένα καλύτερο αμάξι, ήρθε η ώρα. Εγώ έτσι λίγο πιο επαναστάτης ή απλά επειδή έχω ένα παλιό Toyota, του έλεγα ότι τα παράτησες, κάποτε ήσουν από δαράδα, ήσουν πιο ενεργός, τώρα υποκατάστατα, θες να πάρεις καινούργιο αμάξι, τι γίνεται. Προσπάθησα να ψάξω αυτές τις δύο μέρες να βρω κάτι έτσι και πιο evidence να του λέω. Τελικά ακυρώθηκα, γιατί φαίνεται ότι από αυτή την έρευνα που έγινε στην Αυστρία σε 500 γιατρούς, φαίνεται ότι η δύναμη του αμαξιού που αγοράζεις δεν έχει καμία επίδραση στη σεξουαλική σου επίδοση, ούτε στο desire σου, ούτε στη λειτουργία σου. Άρα δεν χρειάζεται να έχεις τύψεις, ούτε από ότι άμα κρίνω από το πάρκινγκ έξω οι περισσότεροι δεν χρειάζεται να έχουμε τύψεις άμα έχουμε πολύ δυνατό αμάξι. Γιατί φαίνεται ότι μπορεί να, η ζωή είναι μικρή, μπορεί για εσάς να είναι λίγο μικρότερη, γιατί βλέπετε ότι το cardiovascular risk αυξάνει άμα έχετε καλό αμάξι, αλλά τουλάχιστον θα τη χαρείτε μια χαρά. Ευχαριστώ.